κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Πέτρο Τσιγκούλη. Πέτρο, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, Τάσο μου, επίσης. Καλή χρονιά. Πέτρο, να το αναφέρω, είσαι φέτος στον Παμπεανικό, στη Β' κατηγορία, ψανά, αλλά είσαι και στην Εθνική Νέων Κοφών, προπονητής. Ακριβώς. Είμαι και εδώ και δύο χρόνια στην Ομοσπονδία των Κοφών. Την πρώτη χρονιά ήμουν ως τεχνικός σύμβουλος και φέτος είμαι προπονητής στην ομάδα των Νέων. Ωραία. Πέτρο, να ξεκινήσουμε με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ανατολικής Αττικής. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για την διακοπή του πρωταθλήματος που δεν έχουμε πρωτάθλημα και να δούμε αν θα διεξαχθεί φέτος, θα ξαναέχουμε φέτος αγώνες για τους προπονητές του συναδέλφου σου. Ναι, Τάσο. Πραγματικά αυτό που ζούμε θα ξεπερνούσε πέρυσι τουλάχιστον τα όρια της φαντασίας. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε προπόνηση σε γήπεδα ή να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δυστυχώς το ζούμε. Δεν είναι φυσικά μόνο φαινόμενο της χώρας μας, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Και ενώ είναι πολύ δυσβάστακτο και ψυχολογικά και από θέμα του ίδιου του αθλήματος, είναι όλα εις βάρος του αθλήματος, ετούτοις δεν περνάει κάτι από εμάς, από το χέρι μας, παρά περιμένουμε με αγωνία την απόφαση των ειδικών να ξαναμπούμε σε αυτόν τον χώρο και να αρχίσουν οι προπονήσεις. Όσον αφορά τους προπονητές, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίοδος, ειδικά για ανθρώπους που βιοπορίζονται από αυτή την απασχόληση, θα πω, γιατί με όλο το σεβασμό, στην Ελλάδα δυστυχώς ο προπονητής δεν θεωρείται επαγγελματίας, όχι από εμάς, από το σύνολο της κοινωνίας, ακόμα και από το νομικό πλαίσιο, θα έλεγα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, που δεν είναι βέβαια του παρόντος, αλλά νομίζω ότι ο προπονητής δεν έχει τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρωμένα και εκεί πρέπει να δώσουμε όλοι πολύ μεγάλο αγώνα, με πρώτη βέβαια την πολιτεία. Θα πρέπει να βάλει μια τάξη αυτό το θέμα. Σε παίρνουν συνάδελφοί σου προπονητές να σε ρωτήσουν το τι θα γίνει, γιατί το ανέφερες και εσύ. Ναι, πολλοί προπονητές υπάρχουν που ζουν από το ποδοσφαιρό, Πέτρο. Ακριβώς. Είναι γεγονός ότι κάθε μέρα δεν έχουμε άλλο θέμα συζήτηση παρά αυτό, γιατί πολλά παιδιά εξαρτώνται από την δουλειά τους και δεν παίρνουν ούτε επίδομα όπως μπορούν να πάρουν άλλα επαγγέλματα, ούτε προβλέπεται να έχουν κάποια άλλου είδους απασχόληση αυτό το διάστημα και περιμένουν με αγωνία να γυρίσουν στην απασχόλησή τους, που είναι επάγγελμά του στην ουσία. Αν πάρουμε βέβαια τάσο δεδομένο ότι και οι αμοιβές δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο για να πεις ότι ένας προπονητής έχει την δυνατότητα να περιμένει, να έχει κάνει το κουμάντο του σε εισαγωγικά το διάστημα που δούλευε, φαντάζω ότι υπάρχουν προπονητές, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, που μπορεί να δουλεύουν και για 150 ευρώ το γκρουπάκι, αν δουλεύουν σε ακαδημίες. Δηλαδή είναι πιο πολύ μια, δεν θα έλεγα δουλειά, δυστυχώς. Είμαστε πίσω. Δεν ξέρω, θέλω και τη δική σας γνώμη, τώρα αντιστρέφω το ρόλο, δεν θα σου κάνω ερώτηση, αλλά δεν ξέρω πραγματικά, αυτό λέμε και με τους συναδέλφους, τι γίνεται στα άλλα κράτη. Δηλαδή, οι εργαστηριακές ομάδες σε άλλες χώρες έχουν σταματήσει, δουλεύουν, υπάρχει αθλητισμός. Αυτό πραγματικά υπάρχουν διάφορες έτσι πληροφορίες που δεν είναι διασταυρωμένες, ότι σε κάποιες χώρες λειτουργούν, σε κάποιες δεν λειτουργούν. Αλλά δεν έχουμε επίσημη έτσι ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα, δυστυχώς.
Εσείς ως σύνδεσμος προπονητών Ανατολικής Αττικής έχετε κάνει κάποιες ενέργειες, έχετε απευθυνθεί καταρχήν με τη διοίκηση της ΕΨΑΝΑ. Έχεις επικοινωνία, Πέτρο, με τον πρόεδρο, με τον κύριο Δημήτρη Γιαρένη? Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία πάντοτε όλα αυτά τα χρόνια με την ΕΨΑΝΑ. Και ιδιαίτερα τώρα και με τον κύριο Γιαρένη και με την νυν διοίκηση δεν είχαμε ποτέ έτσι σκιές στην συνεργασία μας. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πλαίσια που συνεργαζόμαστε. Μιλάμε συχνά για αυτό το καθεστώς και πώς θα το λύσουμε. Φυσικά, σαν προπονητές, ανήκουμε στο δευτεροβάθμιο όργανο που είναι η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών, που είχαμε πρόσφατα αλλαγή διοίκησης και γίνεται και από εκεί κάποιες σωστές ενέργειες. Πρόσφατα στείλανε και μια επιστολή στον κύριο Βιαννάκη, ειδικά για τη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά κοντά στη ΓΑΜΑ Εθνική ποντάρουμε να ξεκινήσουν και τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Δυστυχώς, τόσο δεν εξαρτάται από μας. Εμείς ούτε τους ειδικούς πρέπει να κάνουμε, ούτε να ρισκάρουμε την υγεία των αθλητών ή των παιδιών ή των ακαδημιών. Θέλουμε πάρα πολύ να επιστρέψουμε, αλλά δεν θα το αποφασίσουμε εμείς αυτό. Η δική σου προσωπική εκτίμηση, Πέτρο, πιστεύεις ότι θα ξαναέχουμε φέτος αγώνες? Θεωρώ ότι προλαβαίνουμε. Αν αξιοποιήσουμε την άνοιξη και τον Ιούνιο, που παλιά τον Ιούνιο ήταν αγωνιστικός μήνας, παίζαμε ποδόσφαιρο, τουλάχιστον παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο. Αν αξιοποιήσουμε τον Ιούνιο και την άνοιξη που μεγαλώνει και η μέρα λίγο, προσπαθήσουμε κάποιες εμβόλυμες αγωνιστικές κτλ. Τουλάχιστον θα ήταν καλό να αρχίσουμε, διότι και για τις ακαδημίες είναι μεγάλο το κενό, δεδομένου ότι είχαμε κάτσει και τον Μάρτι πέρυσι μέχρι και Μάιο σχεδόν άπραγοι, και κάποιες ομάδες που κάνουν δεν ξεκίνησαν από Μάιο μέχρι Ιούνιο, δηλαδή μιλάμε για ένα χρόνο απραξίας. Και παρατηρήσαμε ότι αυτό έχει συνέπειες στο παγκόσμιο στερεώμα, δηλαδή είδαμε ότι οι τραυματισμοί των αθλητών είναι ανεβασμένοι πάνω από το 50% οι μυϊκοί τραυματισμοί. Παρατηρούσα προχθές μια στατιστική ακόμα και στην Premier League που έχουν όλα τα μέσα και όλους τους ανθρώπους πάνω από τους ποδοσφαιριστές έχουν πάρα πολλούς τραυματισμούς. Διότι καλούνται οι αθλητές να συμμετάσχουν σε αγώνες με πλημελή προετοιμασία και σίγουρα αυτό δεν είναι υπέρ των αθλητών σε καμία περίπτωση. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι αναγκαία κοινωνική ανάγκη να ανοίξουν τα γήπεδα και για ψυχολογικούς λόγους και για λόγους υγείας. Και να πω και ένα στατιστικό δικό μας εδώ που παρατηρούσαμε στο διάστημα που είχαν ανοίξει οι ομάδες. Τα κρούσματα που είχαμε σε ασθενούντες σε κορονοϊό, σε ποδοσφαιριστές, ήταν ελάχιστα. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα λέγαμε. Δηλαδή, πολύ λίγα περιστατικά είχαμε στις ομάδες, δεδομένου ότι και τα παιδιά είναι πολύ πειθαρχημένα από τη φύση τους ως αθλητές και οι ομάδες λαμβάνανε τα μέτρα που μας είχαν υποδείξει με καθημερινή θερμομέτρηση, με αποστάσεις, με οτιδήποτε έτσι μπορούσαμε να κάνουμε για την ασφάλεια των παιδιών κυρίως και για τη δική μας φυσικά. Πιστεύω ότι θέλω να είμαι αισιόδοξος, δηλαδή δεν είμαι ποτέ αισιόδοξος, θέλω να πιστεύω ότι κάτι προλαβαίνουμε να σώσουμε, αλλά αν περάσουν μια-δυο εβδομάδες νομίζω ότι θα χαθεί ο χρόνος και δεν θα προλαβαίνουμε να επανέλθουμε. Σίγουρα, Πέτρο, θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα για να ξαναπροετοιμαστούν οι ομάδες. Πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις εσύ ότι είναι απαραίτητο ώστε να είναι έτοιμοι οι παίκτες, έτοιμες οι ομάδες και να μην προκύψουν προβλήματα τραυματισμών? Ναι, Τάσο, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σου. Θεωρώ ότι ένα μήνυμο διάστημα 3 εβδομάδων, αλλά με κάποια προσαρμογή στους κανονισμούς πλέον από τις ενώσεις, στο να επιτρέπονται όλες οι αλλαγές. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ τώρα σε μεγάλα πρωταθλήματα επιτρέπουν 5 αλλαγές. Σε εμάς θα πρέπει να γίνουν 7-8, δηλαδή να παίζει όλη η αποστολή. Διότι δεν έχει νόημα να φτάσει στα άκρα κάποιο παιδί που δεν είναι προπονημένος, μόνο και μόνο για να γυρίσει το γήπεδο. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιους τρόπους διαφορετικούς και να προσαρμοστούμε και εμείς σε αυτή την κατάσταση. Φυσικά με την παροχή των γνώσεων από τους ειδικούς, όπως σας είπα, αλλά και με τους παράγοντες και τις διοικήσεις των ενώσεων, να το δούμε λίγο πιο ανοιχτά και να επιτρέπονται η συμμετοχή σχεδόν όλων των παιδιών που θα είναι στις αποστολές. Γνώμη μου.
εάν μέσα στο Φεβρουάριο δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι θα ξεκινήσουν ή δεν δοθεί κάποια, δεν υπάρχει κάποια απόφαση για να ξεκινήσουν οι αγώνες. Χρονικά, και αυτή η ερώτηση είναι πολύ σωστή. Πιστεύω ότι αν δεν έχουμε εκκίνηση το πολύ μέχρι τις 10 Φλεβάρι, δηλαδή να αξιοποιήσουμε το Φλεβάρι σαν προετοιμασία και να αρχίσουμε το Μάρτι στους αγώνες, θεωρώ ότι μετά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να προλάβουμε να κάνουμε κάτι και δεν θα έχει νόημα ίσως μετά. Ότι είναι πρέπει να γίνει άμεσα. Και αν δεν γίνουν τελικά τα πρωταθλήματα, δεν ξαναξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, ποια είναι η πιο δίκαιη απόφαση για την καινούρια σεζόν? Σαν να μην έγινε η φετινή σεζόν και να ξαναξεκινήσει από το μηδέν από την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο για κάποιες ομάδες που έτυχε να ξεκινήσουν πάρα πολύ καλά και να έχουν πάρει ένα μεγάλο προβάδισμα, να τους πούμε να ξαναρχίσουν από το μηδέν. Απ' την άλλη, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ένα πρωτάθλημα, πάλι δείχνει ότι πάει προς ακύρωση, αλλά γνώμη μου είναι ότι και εκεί θα πρέπει να καθίσουμε να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, ίσως κάποιες ομάδες δηλαδή να τις ανεβάσουν κατηγορία, απλά να μην πέσουν ίσως, δηλαδή να πρημοδοτηθούν οι ομάδες που θα πηγαίνουν καλά. Θα είναι κρίμα να παίξουν στην ίδια κατηγορία του χρόνου ομάδες που έχουν πάρει ένα προβάδισμα σημαντικό και ας παίξουν του χρόνου δύο ομάδες παραπάνω στην παραπάνω κατηγορία. Ίσως. Είναι μια σκέψη. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να ακούσουμε και άλλες απόψεις και να πρετανεύσει το λογικό. Πέτρο, τι θα ήθελες να πεις εσύ ως πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ανατολικής Αττικής, στους συναδέλφους σου, στους προπονητές και σε πολλά, όπως ξέρεις, υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά, προπονητές που είναι στις ακαδημίες των ομάδων. Τι θα ήθελες εσύ, Πέτρο, με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος, να τους πεις? Καταρχήν, πρέπει να κάνουμε υπομονή, να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας για να κάνουμε καλύτερη επιμόρφωση και καλύτερη οργάνωση των ήδη κεκτημένων σε γνώσεις ο καθένας και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι στην πανδημία ανακαλύψαμε ότι μπορούμε μέσω τηλεδιασκέψεων να κάνουμε εύκολη την πρόσβαση που παλιά φαινόταν πιο δύσκολη. Για παράδειγμα, οι Σύνδεσμοι Προπονητών μέσω των τηλεδιασκέψεων θα ήρθαμε πιο κοντά από ό,τι πριν. Μιλήσαμε με τους συναδέλφους που είναι, ας πούμε, στον Εύρο, που είναι στην Κερκέρα, που είναι στα Γιάννενα. Ανταλλάξαμε απόψεις. Θεωρούμε ότι ο προπονητής στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του για να φέρει το επάγγελμά του εκεί που χρειάζεται και από θέμα επαγγελματικής κατοχύρωσης και από θέμα αναγνωρισιμότητας και κατοχύρωσης στην κοινωνία, διότι το έργο που επιτελούν ειδικά στις ακαδημίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό δυστυχώς δεν έχει ανταπόκριση στο ίδιο το ποδοσφαιρικό φάσμα, δεδομένου ότι αν δούμε τον Έλληνα προπονητή σαν εξέλιξη, δηλαδή αν κάποιος από εμάς μπορεί να δουλέψει στην Αλφα Εθνική ή στο εξωτερικό. Αντίθετα, βλέπουμε ότι έχουμε εισαγωγή σε πάρα πολλούς προπονητές από την Πορτογαλία, π.χ. που ναι, είναι χρήσιμο να έρχονται άνθρωποι που έχουν να μας δώσουν πράγματα, αλλά και εκεί νομίζω τόσο ότι θα πρέπει η πολιτεία να θεσμοθετήσει κάποια πράγματα που θα είναι υπέρ του ένα προπονητή. Παράδειγμα, σε κάθε team ομάδος, μιλάω από την Super League, να υπάρχει οπωσδήποτε και Έλληνας προπονητής σε κάποιο πόσο. Διότι δεν γίνεται να είναι έξω από τις εξελίξεις ο προπονητής και ξαφνικά να φυσικά να μην καταπιστεύουν οι ομάδες με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν έχει παραστάσεις από αυτά τα πρωταθλήματα. Είναι πολύ λίγοι προπονητές που είναι σε αυτό το επίπεδο και ευτυχώς πάνε καλά. Αν δούμε δηλαδή πολλούς συναδέλφους, αποδεικνύει ότι ο ένας προπονητής έχει πράγματα να δώσει. Και εκεί πιστεύω ότι όλοι πρέπει να το δούμε πολύ πιο σφαιρικά και δημιουργικά, να προχωρήσει αυτό το επάγγελμα στην Ελλάδα και να βρει τη θέση που του αρμόζει. Ωραία. Πέτρο, στην συζήτηση που είχες με όλη την Ελλάδα, με τις άλλες ενώσεις, τι σου είπανε? Έχουμε διαπιστώσει, Τάσο, ότι τόσα χρόνια
έχουν γίνει προσπάθειες αλλά σπασμωδικές. Δεν έχει γίνει κάτι με κεντρική διεύθυνση και με κεντρική οργάνωση που να είναι σε απόλυτη συνεργασία της πολιτείας με την Ομοσπονδία μας. Μάλιστα, είναι θλιβερό το ότι υπάρχουν και κάποιες έτσι ψιλοκόντρες μεταξύ Γενικής Γραμματείας και ΕΠΟ, που αγγυλώσει τα λέγω και κόντρες, που δεν βοηθάνε να μπει το επάγγελμα αυτό σε μια πολύ ξεκάθαρη βάση. Μιλάω πρώτα για το εργασιακό δικαίωμα. Mm-hmm. Και να πω πολύ αναλυτικά και με παράδειγμα ότι στην Ελλάδα, πριν κάνει τις σχολές των προπονητών η ΕΠΟ, τις σχολές των προπονητών τις έκανε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν τελειώσει σε αυτές τις σχολές, που δεν πάνε να είναι προπονητές, αλλά κάποιοι δεν μερίμνησαν να πάνε στις περίφημες εξομοιώσεις της ΕΠΟ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι από τη μία, με το ένα πόδι έξω από το μητρό των προπονητών, ας το πούμε, αλλά κάποιοι που έχουν προλάβει και είχαν βγάλει άδεια άσκηση επαγγέλματος στη Γενική Γραμματεία, να είναι περιζήτητοι αυτή τη στιγμή για τα μητρώα των σωματείων που θέλει προπονητή με άδεια άσκηση επαγγέλματος. Και αυτό νομίζω ότι είναι οξύμορο. Δηλαδή, από τη μία η πολιτεία σε αναγνωρίζει, έχει τελειώσει μια σχολή, και από την άλλη δεν έχουν καταφέρει να βρούνε τη σωστή φόρμουλα που για μένα θα πρέπει να είναι όλοι οι προπονητές ενωμένοι και μαζί. Και από εκεί και πέρα, όποια ομάδα θέλει να επιλέγει τον προπονητή που θέλει, άσχετα ποια σχολή έχει τελειώσει και πότε έχει τελειώσει κτλ., εφόσον αυτός μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις συνθήκες της ομάδας που θέλει να προπονήσει. Αυτό είναι το εργασιακό δικαίωμα. Από εκεί πέρα, το θέμα του μόρφωσης σαφώς και είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά όχι με την έννοια της όλη επιπληρωμή. Δηλαδή, κάθε τρία χρόνια πρέπει να πληρώσουμε, να ανανεώσουμε το δίπλωμά μας. Αυτό δεν γίνεται σε άλλο επάγγελμα. Κανένα άλλο επάγγελμα κάθε τρία χρόνια δεν πληρώνει λεφτά για να αποδείξει ότι ξανά είναι εκεί ή να κερδίσει το δικαίωμα να ανήκει στον κλάδο. Αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και δεν θέλω να ρίξω ευθύνες προσωπικές σε κανένα, αλλά απ' την άλλη δείχνει ότι είμαστε ασυντόνιστοι. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ενιαία γραμμή και φυσικά εκεί η κεντρική διεύθυνση, η πολιτεία θα πρέπει να είναι πολύ αποφασιστική και είναι καθαρά θέμα θέλησης, πιστεύω. Προσωπικά θα ήθελα να διαθέσω τον εαυτό μετά από τόσα χρόνια στον χώρο να βοηθήσω αυτό το κομμάτι, εφόσον γινότανε, μου ζητούσε κάποιο να μπορέσω να προσφέρω στην οργάνωση του μητρώου των προπονητών και να μπει αυτό πρώτα σε μια σειρά και τα άλλα από εκεί πέρα πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να γίνει. Πέτρο, το επίπεδο των προπονητών στην Ανατολική Αττική. Πάσχομαι το επίπεδο των προπονητών. Έχουμε πάρα πολύ σκουλές προπονητές στην ένωσή μας. Οι οποίοι δεν θέλω να αναφέρω πρόσωπα, αλλά είναι γνωστοί στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, φαίνεται από τη δουλειά που κάνουν και από τον τρόπο που λειτουργούν τις ομάδες ότι και διάθεση και γνώσεις διαθέτουν. Το κυριότερο έχουν αυτό το μεράκι που χρειάζεται πάνω από τις γνώσεις. Να σου πω εγώ τώρα δύο ονόματα που μου έρχονται στη μνήμη από τις παλιές καραβάνες, ας πούμε έτσι. Είναι ο Τάκης ο Μακροδημήτρης, ο Γιάννης ο Μαγκίνας. Βέβαια. Είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια από διάφορα πόστα και ως ποδοσφαιριστές και ως διεθνείς, αυτοί ειδικά που ανέφερες, και εξακολουθεί να είναι για τους νέους προπονητές φάρις εισαγωγικά, με την έννοια ότι τόσα χρόνια το να κρατήσεις αυτή τη δουλειά δεν είναι εύκολο. Δείχνει ότι έχουν το ζήλο και ανανεώνουν συνέχεια το αντικείμενο που θέλει. Συνεχή επιμόρφωση, όπως είπαμε και πριν. Είναι πάρα πολλοί σπουδαίοι προπονητές και το ευχάριστο για μένα είναι ότι βγαίνουν νέα παιδιά με πολλές έτσι καλές προοπτικές και με πολλή διάθεση για να προσφέρουν σε αυτό το κομμάτι, και αυτό για μένα είναι το πολύ πολύ ευχάριστο, θα έλεγα, στο χώρο μας. Πέτρο, δύο λόγια για τον Σύνδεσμο Προπονητών Ανατολικής Αττικής. Πρώτον, εκτός από σένα, ναι, ανέφερε μου και του συνεργάτη σου στο Δέλτα Σίγμα. Βεβαίως. Θα κάνω μια πολύ μικρή. Ο Γιώργος ο Τζοπανάκης, έτσι δεν είναι? Θα κάνω μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή. Ο σύνδεσμός μας έγινε στις αρχές του 2000, όταν έγινε και η Ψανά, με προτροπή του Ανδρέα Τσκουβαρά, που αυτή τη στιγμή είναι και αντιπρόεδρος στο σύνδεσμο, και του Γιώργου του Συναντινού, που ήταν ο πρώτος πρόεδρος.
Σε αυτό το πρώτο συμβούλιο συμμετείχα και ήμουνα γραμματέας. Τώρα στο τωρινό συμβούλιο παραμένουν από το παλιό συμβούλιο ο Ανδρέας Σκουβαράς, όπως σας είπα, που είναι αντιπρόεδρος, είναι ο Γιώργος Φαράκος που είναι αντιπρόεδρος, είναι ο Κοσμάς ο Καραγιώργος που είναι γραμματέας, είναι ο Γιώργος ο Τσούνης της Ατλαντίδας που είναι ταμείας, είναι ο Γιάννης ο Μαγκίνας που είναι ειδικός γραμματέας του συνδέσμου, είναι ο Γιώργος Τσοπανέκης που είναι υπεύθυνος της επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του συνδέσμου, είναι μέλος ο κύριος Χρυσίνας Σπύρος. Τώρα δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, νομίζω ότι τους έχω αναφέρει όλους. Αυτό που έχουμε καταφέρει, καταρχήν πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε διοίκηση λόγω του κορονοϊού. Δηλαδή, εκλογές έπρεπε να κάνουμε πέρσι κανονικά. Θα είμαστε αναπελθούσα διοίκηση, αλλά έχουμε πάρει παράταση λόγω της κατάστασης. Και το ευχάριστο είναι ότι στις εκλογές θα μπουν νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Διακριτικά, εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να βγαίνουμε. Όχι να φύγουμε από μέλη, να είμαστε δίπλα, γιατί ο σύνδεσμος μας χρειάζεται και πρέπει να είμαστε δίπλα. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια ανανέωση με νέα μυαλά, με νέα οράματα. Αυτό που έχουμε καταφέρει, Τάσο, στο σύνδεσμο μας είναι να είμαστε μονιασμένοι, να έχουμε άμεση επικοινωνία και να είναι όλα τα συμβούλια ανοιχτά. Και μάλιστα τώρα με τον κορονοϊό αποφασίσαμε να πάρουμε να αξιοποιήσουμε μια πλατφόρμα που να γίνεται και για επιμόρφωση, αλλά και όλα τα συμβούλια να είναι ανοιχτά και σε ώρες που θα μπορούν οι συνάδελφοι να τα παρακολουθήσουν, παράδειγμα 10 το βράδυ, που δεν είναι. Γιατί μας οι αποστάσεις εδώ είναι λίγο περίεργες. Μπορεί ένας να μένει στον Οροπό και ο άλλος να μένει στο Λαύριο. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Σωστά. Οπότε με αυτή την ευκαιρία του κορονοϊού, αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε μια πλατφόρμα και να την αξιοποιήσουμε μόλις καταφέρουμε να μπούμε στις εκλογές. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνουν οι εκλογές του συνδέσμου μας, μόλις ανοίξουν τα μέτρα. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα, αλλά πιστεύω και ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σαΐ πρόεδροι και να είμαστε μέλη, αλλά πιστεύω ότι πάντοτε στο καινούργιο και στο ελπιδοφόρο είναι η αρχή μου αυτή. Να μπουν νέα παιδιά που να πάνε ακόμα πιο καλά το σύνδεσμο. Μπορείς να αναφέρεις κάποια ονόματα από τους νέους, από τα νέα παιδιά αυτά που ανέφερες, τα οποία θα... Ναι, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο Θανάσος Αγούρδος και ο Δημήτρης ο Μαντούκας, ο Μιχάλης ο Κατσίπρας είναι πάρα πολύ κοντά μας και ήτανε πάντοτε. Υπάρχουν και άλλα παιδιά, να μην τους αδικήσω, υπάρχουν αρκετοί. Ανέφερα τώρα ανοιχτικά 2-3, αλλά και τα άλλα παιδιά δεν είναι ποτέ εκτός, ας το πούμε, συμβούλιο. Δεν είμαστε μια κλειστή ομάδα, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Και όπως προανέφερα, πάντοτε τα συμβούλια μας ήταν ανοιχτά και πριν από τον κορονοϊό. Και όποιος ήθελε μπορούσε να πει τη γνώμη του, να συμμετάσχει και να. Γιατί είναι δικός μας ο συνδεσμός. Είναι όλων των προπονητών, δεν είναι ιδιοκτησία του Τσιμπούλη και του κάθε πρόεδρου. Πέτρο, έχετε αποφασίσει πότε θα είναι οι εκλογές, πότε θα γίνουν οι εκλογές? Θέλουμε να ανοίξουν τα μέτρα και μία εναρμόνιση του καταστατικού που είναι σε εξέλιξη, γιατί και αυτή λόγω του κορονοϊού έχει μείνει πίσω. Μόλις ολοκληρωθεί και είμαστε έτοιμοι, θα... Νομικά, πάντως, έχουμε αυτή την νόμιμη παράταση λόγω των μέτρων, οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα, αλλά εμείς πρέπει να το... Από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενά σου, δεν θα ήθελες να είσαι ξανά στην Προεδρία? Νομίζω ότι μετά από 18 χρόνια είμαι σε μια ηλικία που θα είμαι δίπλα, πάντοτε θα είμαι κοντά, αλλά νομίζω τόσο ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να έχω μια αφαιρετική τάση, να μην έχω πάρα πολλά πράγματα σαν έτσι υποχρεώσεις, διότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που πρέπει να μπουν σε αυτή τη θέση. Και να πω και την αλήθεια ότι είμαι λίγο κουρασμένος από την μη κατοχήρωση, αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή δεν θέλω να γυρίσουμε στα ίδια και να είμαι παραπονιάρης. Κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν μπει σε σειρά και δεν έχουμε καταφέρει να τα βάλουμε. Και δεν είναι προσωπικό το θέμα ή του συνδέσμου μας, είναι συνολικό του ποδοσφαίρου μας, του κλάδου μας. Πέτρο, υπάρχουν προπονητές που έρχονται σε εσάς
και διαμαρτύρονται διότι οι ομάδες τους δεν τηρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντί τους και ζητούν τη βοήθειά σας. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Έχουμε πολύ λίγες τέτοιες περιπτώσεις. Πολύ λίγες. Και εντάξει, είναι ίσως και λιγότερες από 5 συνολικά όλα αυτά τα χρόνια. Πάντοτε οι ομάδες μας εδώ στην Εψανά, επειδή είναι αρκετά οργανωμένες και με ανθρώπους που γνωριζόμαστε πλέον όλα αυτά τα χρόνια, δείχνουν ένα μεγάλο σεβασμό στη δουλειά του προπονητή. Πολύ λίγες ομάδες που πραγματικά μπορεί να υπάρχουν πολύ πραγματικές δυσκολίες να μην έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, αλλά και εκεί προσπαθούμε με μία συνεννόηση και με μία κουβέντα πάνω απ' όλα να το λύσουμε το θέμα και να μην φτάσουμε ποτέ στην νομική λύση, διότι είμαστε συγγενώντα δοχεία και για να είμαι ειλικρινής, οι προπονητές στο Ερασιτεχνικό ειδικά οφείλουμε την ύπαρξή μας και την δουλειά μας στους παράγοντες, αλλά και στους παράγοντες θεωρώ ότι δίνουμε και εμείς την ψυχή μας για να αισθάνονται και αυτοί ότι αφήνουν τα παιδιά τους σε πολύ καλά χέρια. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι και οι δύο πλευρές ευχαριστημένες με το πώς έτσι καταφέρουμε να δουλέψουμε σε αυτές τις συνθήκες που έχουμε. Πόσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στον σύνδεσμό σας, Πέτρο? Στο σύνδεσμό μας είναι πάνω από 230 περίπου μέλη. Αλλά ενεργά αυτή τη στιγμή που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, πιστεύω ότι είναι γύρω στους 160 φέτος. Έτσι, μια τελευταία πληροφορίες που δεν έκανα το βέβαια. Πολλές φορές ένας προπονητής που δεν δουλεύει συνήθως δεν πληρώνει τη συνδρομή του, αλλά η απόφαση είναι ότι όταν έρθει να ξαναπληρώσει, θα πρέπει να πληρώσει τις δύο τελευταίες συνδρομές του για να είναι τυπικά εντάξει, η βάση καταστατικού. Δεν έχουμε και εκεί, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Νομίζω ότι δεδομένου ότι προπονητές συνέχεια δίνουμε και είναι μικρές οι αμοιβές, νομίζω ότι οι προπονητές προσπαθούν να είναι τυπικοί σε αυτό το κομμάτι και δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωραία. Πέτρο, το επίπεδο τώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ανατολική Αττική. Από την Ανατολική Αττική τόσο ακόμα ξεπηδούν παίχτες που πάνε παραπάνω. Πολύ γνωστή περίπτωση του Δημήτρη Πικολογού, που ξεκίνησε από τον Οροπό, του Σβάνα, του Στράτου, που έτυχε να τον είχα και αθλητή και μαθητή μου, γιατί ήμουν καθηγητής σχολείου. Και άλλα παιδιά που δείχνουν ότι και τώρα από την άνοιξη, από τη δόξα άνοιξης διάβασα προχθές ένα παιδί έκανε ντεπούτο σε μια ομάδα της Ιταλίας. Οι ακαδημίες στην Ανατολική Αττική λειτουργούν πάρα πολύ καλά σε πολλές ομάδες, διότι υπάρχει χώρος, υπάρχει γήπεδο, σε αντίθεση με πολλές ομάδες στην Αθήνα που ασφιχτιούν από χώρο, δηλαδή να έχουν τη διάθεση και τα παιδιά να δουλέψουν, συνήθως περιορίζονται σε ένα κομμάτι του γηπέδου δύο-τρεις ομάδες να βγάλουν τις προπονήσεις την ίδια ώρα και εκεί αυτό τους δυσκολεύει. Αλλά θεωρώ ότι πάντοτε όταν λειτουργούν ακαδημίες σοβαρά και υπεύθυνα, υπάρχει καλό επίπεδο. Το επίπεδο στην Εψανά είναι αρκετά καλό και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο στο μέλλον. Επειδή υπήρξες πριν την Εψανά στα πρωταθλήματα της ΕΨΑ, σε αρκετές ομάδες, συγκρίνοντας τις δύο διοργανώσεις, Πέτρο, ναι, τα πρωταθλήματα της ΕΨΑ με τα πρωταθλήματα της Εψανά. Τι μπορείς... Ναι, θα πω έτσι, τη δική μου εμπειρία και την γνώμη μου. Καταρχήν ναι, η ΕΨΑ είναι η μητέρα των ενώσεων για εμάς. Δηλαδή, πριν την ΕΨΑ ήμασταν όλοι εκεί, όλες οι ομάδες ήταν ενταγμένες εκεί. Ήταν και καλό από τη μία, γιατί διασταυρωνόταν οι ομάδες και είχαν συνέχεια αλλαγή αντιπάλων, δεν ήταν σπάνια έπεφτε στον ίδιο όμιλο. Αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο δύσκολο να διαχειριστεί τόσο μεγάλο αριθμό αγώνων
Ειδικά λόγω της έλλειψης των γηπέδων. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά τότε, ειδικά στις ακαδημίες, τα πρώτα χρόνια που είχα ασχοληθεί με την προπονητική, στα junior γινόταν ένα πρωτάθλημα 5 αγωνιστικών, στους παμπέδες ένα πρωτάθλημα 8 αγωνιστικών, γιατί δεν υπήρχαν γήπεδα. Και ενώ οι άνθρωποι θέλαν να οργανώσουν κάτι πιο σωστό, δεν μπορούσαν, δεν τους άφηνε. Ενώ τώρα που έχουν αραιώσει λίγο οι ομάδες και έχει γίνει και η Έμπιστα, έχει γίνει και η Ανατολική Αττική, ο Πειραιάς έχει ανέβει και αυτό σε επίπεδο κτλ. Θεωρώ ότι η βάση του ποδοσφαίρου είναι πάντοτε οι υποδομές. Εκεί γίνονται καλύτερα πρωταθλήματα πλέον και στις δύο ενώσεις. Τώρα, όσον αφορά το επίπεδο έψα και ψανά, εδώ στην Εψανά υπάρχουν ομάδες που εκπροσωπούν ένα ολόκληρο χωριό, ένα ολόκληρο δήμο και μερικές φορές είναι πιο στιβαρές οικονομικά και ίσως μπορούν να δημιουργήσουν πιο ανταγωνιστικά σύνολα από κάποια ομάδα της Αθήνας. Απλά μερικές φορές η ψαλίδα των ομάδων, δηλαδή στην Αθήνα, μπορεί να είναι πιο κοντά η μια ομάδα στην άλλη και να είναι πιο ανταγωνιστικό ένα πρωτάθλημα. Και εδώ μια ομάδα να έχει μεγάλη διαφορά ο πρώτος από τον τελευταίο π.χ. Αλλά τελευταία το επίπεδο της Εψανά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει τύχει να εργαστώ σε ομάδες όπως είναι η Τριγλή Αραφίνας, η Θίελ Αραφίνας, η Βάρη, σπουδαίες ομάδες, το Κοροπή, η Μαρκό, πρόπερση, πήραμε και την Άνοδο. Θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδες πάρα πολύ ισχυρές και όταν μου λέγανε ότι το πρωτάθλημα της Αθήνας είναι πιο δυνατό, από προσωπική εμπειρία θυμάμαι ότι όσες φορές κάναμε φιλικές συναντήσεις με τις καλές ομάδες της Αθήνας, όταν τύχει να έχω ομάδα που κυνηγάει πρωτάθλημα στην Εψανά, δεν έβλεπα διαφορές. Θεωρούσα ότι ήταν στο ίδιο. Μιλάω για τις δυνατές ομάδες πάντα. Ο οποίος μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, Εψανά, Β' Εψανά. Και μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, στις τρεις πρώτες θέσεις ήταν ο Κεραυνός Κερατέας, ο Πρωτέας Παλιάς Φωκίας. Και στην τρίτη θέση μια νεοφώτιστη ομάδα στη Β' κατηγορία, ο Ολυμπιακός Βάρης. Ναι. Για τον Παμπεανικό, ποιος ήταν ο στόχος που είχατε θέσει πριν την αρχή του πρωταθλήματος? Με ακούς, Τάσο? Ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, όσον αφορά τις τρεις πρώτες θέσεις που οδηγούσα, να πω μια κουβέντα, την Κερατέα δεν είχαμε προλάβει να παίξουμε μέχρι τη διακοπή, αλλά τους έχω δει σε δύο αγώνες, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Διαθέτει έναν νέο και πολύ καλό προπονητή και μια διοίκηση... Τον Γιώργο τον Δημητρόπουλο, πολύ σωστά. Και μια διοίκηση πάρα πολύ οργανωτική και οργανωμένη, που σίγουρα πιστεύω ότι η Κερατέα θα επανέλθει εκεί που πρέπει να παίζει. Ο Πρωτέας Παλιάς Φώκιας καθοδηγείται από τον Ηλία τον Λάζαρη, που παίξαμε μαζί και έχει κάνει πολύ καλή ανταγωνιστική ομάδα για την κατηγορία. Πιστεύω να αντέξει μέχρι το τέλος. Και με εντυπωσίασε και ο Ολυμπιακός Βάρης με τον κύριο Τσιριγότη προπονητή, πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίξαμε. Θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες και κάνα δύο ακόμα που είναι κοντά τους σε αγωνιστικό επίπεδο θα καθορίσουν την εξέλιξη του αν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Όσο για την ομάδα μου, ξεκινήσαμε τη χρονιά φέτος πραγματικά από το μείον. Κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών. Δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή ομάδα νέων, ούτε ομάδα K16. Και καταφέραμε να φτιάξουμε μια ομάδα πραγματικά με πολύ κόπο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ξαναδημιουργήσαμε τμήματα ακαδημιών που είναι από το K14 και κάτω, που για μας αυτός ήταν ο πρωταρχικός στόχος της ομάδος και η ομάδα η μεγάλη να έχει μια αξιοπρεπή πορεία να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Αυτός ήταν ο στόχος που βάλαμε από την αρχή. Το ρόστερ του Παμπεανικού, υπάρχουν κάποια έμπειρα παιδιά
Και... Ναι, το Ρόστερ Παμπιανικού έχει κάποια έμπειρα παιδιά από την παλιά φουρνιά της ομάδος. Δυστυχώς δεν έχουν μείνει πολλά παιδιά. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι παίζει ο Σωτήρης ο Τσιγάρας, που είναι ντόπιο παιδί και είναι από τους πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές και ανήκει στην καλή φουρνιά της Παιανίας που πρωταγωνιστούσε πριν λίγα χρόνια. Από εκεί και πέρα έμεινε ο Μανώλης ο Κολάγκη, που ήταν πέρσι και είναι ένα έμπειρο παιδί και είναι κόσμο για την ομάδα και όσον αφορά το ήθος του αλλά και την αγωνιστική του παρουσία. Ο Χρήστος Ερμπενιάδης που θεωρείται έμπειρο παιδί. Κατάφερε να πείσω τον Αλέξη τον Καλούδη να έρθει στην ομάδα μας. Είναι ένα πολύ έμπειρο στόπερ που έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες σε ψανά. Και από τον περσινό ρόστερ κρατήσαμε 5-6 ακόμα παίχτες που ήταν αξιόλογοι, όπως είναι ο Λάμπρος ο Πατσαούρας, ο Νίκος ο Λέμε. Εκεί που είχαμε έλλειψη ήταν οι μικροί, λόγω του θέματος που σας είπα ότι δεν έχουμε ομάδα νέων. Εκεί καταφέραμε να πείσουμε κάποια παιδιά από γειτονικές ομάδες να έρθουν να πάρουν παιχνίδια στην ομάδα μας και να μας βοηθήσουν μέχρι να καταφέρουμε να βγάλουμε καινούργια παιδιά. Πάντως, για τη δεδομένη στιγμή, η Παιανία σαφώς είναι μια ιστορική ομάδα που έχει παρουσιάσει στο παρελθόν πολύ καλά σύνολα. Έχει κατακτήσει μια φορά και το κύπελλο της Ψανά. Και είμαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης της ομάδος, με νέα παιδιά στη διοίκηση, με όρεξη, που με πείσανε να πάω και να μπορέσουν, αν μπορέσω και εγώ, να προσφέρω κάτι σε αυτή την ομάδα. Δεν είχα δουλέψει πάντως μέχρι στιγμή στην Παιανία, παρότι είναι κοντά μου. Ανέφερε μου, Πέτρο, και ποιοι είναι στη διοίκηση του Παμπιανικού, ποιος είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε στη διοίκηση του Παμπιανικού τον κύριο Λαγό τον Σταύρο, είναι ο κύριος Τσουνάκης ο Βαγγέλης, που είναι αντιπρόεδρος και μέχρι πέρσι έπαιζε ποδόσφαιρο, νέο παιδί με όραμα. Είναι ο Παναγιώτης Στερμπενιάδης, γραμματέας, πολύ νέο παιδί και με διάθεση να οργανώσει την ομάδα. Είναι ο Αντώνης Οπουλίδης, που είναι και γενικός αρχηγός και τον έχω δίπλα μου την ομάδα. Σίγουρα δεν θα τους αναφέρω όλους, γιατί δεν τους έχω γνωρίσει όλους τα σχόλια. Είναι το διάστημα λίγο που είναι στην ομάδα. Αλλά αυτό που εισπράττω είναι πολύ μεγάλη αγάπη από αυτή την ομάδα. Και οφείλω να δώσω τον καλύτερό με αυτό για να καταφέρουμε να φέρουμε την ομάδα εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι. Πάντως, τα τελευταία χρόνια, να πούμε, ρίζωσε στην Ανατολική Αττική. Εννοώ ότι σαν προπονητής σε ομάδες Ανατολικής Αττικής. Ναι, ο λόγος είναι καθαρά ο τόπος που μένω. Μέχρι το 2000 που έμενα στη Νέα Ιωνία, δούλευα κυρίως στις ομάδες της Αθήνας. Βέβαια, με μεγαλύτερη στιγμή μου τη δουλειά στον Απόλλων Αθηνών, που ήταν τότε Αλφα Εθνική, στην αρχή ως υπεύθυνος φυσικής κατάστασης, κατόπιν ως βοηθός προπονητού και υπηρεσιακά και κάποιο διάστημα και πρώτος προπονητής. Αλλά μετά η μετοίκηση με έφερε στην Ανατολική Αττική και εκ των πραγμάτων έχω επικεντρωθεί στις ομάδες που είναι κοντά μου. Είναι ευνόητο. Στην Αθήνα έχω πάει από τότε σε τρεις ομάδες μόνο, στα Σούρμενα, δούλεψα ένα διάστημα, στον Αθηναϊκό και στο Χολαργό. Όλες οι άλλες ομάδες που έχω δουλέψει είναι στην Ανατολική Αττική και δεν είναι και λίγες, γιατί είναι, τώρα συμπληρώνω νομίζω 28 χρόνια φέτος το χώρο. Νομίζω ότι πρέπει να έχω δουλέψει σε πάνω από 25 ομάδες. Κυρίως εδώ, Ανατολική Αττική. Αν μπορείς να μου αναφέρεις έτσι τις ομάδες, όσες θυμάσαι τώρα, στα 28 χρόνια της προπονητικής σου καριέρας. Στην Αθήνα, όπως σας είπα, ήταν ο Απόλλων Αθηνών η μεγαλύτερη μου έτσι ανασχόληση. Ήταν ο Άλτερς Πιθέρης Γλυφάδας, που ξεκίνησα τα προπονητικά μου βήματα το 1992-1993. Τα Σούρμενα, ο Χολαργός και ο Αθηναϊκός, που ήταν Δέλτα Εθνική. Και στην Ανατολική Αττική έχω δουλέψει στις ομάδες της Δραφίνας και στη Θήλα και στην Τριγλία. Στον ΑΕΤ των Σπάτων,
στο Ναό Κοροπίου, στον Κενό Αστέρας Βάρης, Ολυμπιακό Λαυρίου, στην Μαρκό, στο Κοροπί, στις ομάδες Νέας Μάκρης και στον Εθνικό και στο Θησέα Νέας Μάκρης, στη Μάχη Μαραθώνα. Σίγουρα ξεχνάω κάποιες. Αν σου έλεγα, Πέτρο, να ξεχωρίσεις δύο ομάδες ή τρεις από όλες όσες έχεις εργαστεί. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτησή σου αυτή. Έχω, για σχεδόν όλες οι ομάδες μου έχουν προσφέρει και κάτι και δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσω, ακόμα και σε όχι τόσο πετυχημένες περίοδες, αλλά σίγουρα πολύ θετικά αποτελέσματα και τρομερή συνεργασία με την Τριβλή Αραθήνα, στην οποία αγωνιζόμουν και ως ποδοσφαιριστής και είναι ένα κομμάτι από την ποδοσφαιρική μου έτσι, πορεία. Η Θήλα Αραθήνας, εξαιρετική ομάδα με τρομερούς παράγοντες και πάρα πολύ καλή συγκομιδή σε τίτλους και ανόδους όταν συνεργαστήκαμε. Ο Κιανός Αστέρας Βάρης, όπου είχα την τύχη να είμαι προπονητής στο περίφημο 1-1 με την ΑΕΚ στη Γάμα Εθνική, που μας έχει μείνει ανεξίτηλα γραμμένο στη μνήμη. Η Μαρκό, που πρόπερση μετά από καιρό επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες, ήμουνα παρόν και εγώ σε αυτή την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός Λαυρίου, με τον αείμνηστο τον κύριο Τσίκλο, που καταφέραμε στη Γάμα Εθνική και στη Δέλτα να έχουμε πολύ αξιοπρεπή παρουσία. Ο Αίτος Πάτων, που κατάφερε να έχουμε είχα το πρώτο double σαν προπονητής με αυτή την ομάδα, είχαμε ανέβει και είχαμε πάρει και το κύπελλο ξανά. Από όλες τις ομάδες έχω να θυμάμαι πολύ θετικά πράγματα και είναι δύσκολο πραγματικά να ξεχωρίσεις κάποιους. Πάντως, θεωρώ τον εαυτό μου, όπως έχω ξαναπεί σε άλλη ευκαιρία, πολύ τυχερό για αυτά που, για τους ανθρώπους κυρίως που έχω και γνωρίσει και για την εκτίμηση που έχω πάρει μέσα από αυτή την ενασχόληση. Και αν σου έλεγα, Πέτρο, να ξεχωρίσεις δύο τις καλύτερες σου στιγμές ως προπονητής. Και εδώ δεν είναι περισσότερο. Κάποια άνοδο, είναι, κάτι είναι, που ακόμα το θυμάσαι. Όλες οι άνοδοι, δηλαδή, όλες οι άνοδοι είναι ανεξίτηλα γραμμένες. Δεν βάζεις καμία σε δεύτερη μοίρα και νομίζω είχα 7 ή 8 ανόδους με ομάδες που είναι πολύ σημαντικά. Τα δύο κύπελα που απέκτησαμε, που κατακτήσαμε με τον Αίτο Σπάτων και με τη Θήλα Ραφίνας. Το 1-1 της Βάρης με την ΑΕΚ είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και αξέχαστη. Μια χρονιά που ήμουν στην Τριβλή Αραθήνας που δεν ανεβήκαμε, αλλά η ομάδα κατάφερε από την πρώτη τελευταία θέση στην δεύτερη εθνική με 8 βαθμούς. Την ανέλαβα το Δεκέμβρη, καταφέραμε να σωθούμε πέφτοντας ο μεγάλος εθνικός Πειραιώς στο τοπικό για πρώτη φορά, με μια εκπληκτική κούρσα στο δεύτερο γύρο που καταφέραμε να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς ακόμα και από τον πρώτο. Αυτή η στιγμή δεν συνδυάζεται με πρωτάθλημα, αλλά ήταν κάτι πολύ, πολύ πιο δύσκολο, δεδομένου ότι όταν πας για πρωτάθλημα έχεις και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που σε φέρνουν εκεί. Ενώ τότε η ομάδα ήταν πρώτη-τελευταία και καταφέραμε να κάνουμε μια πραγματικά υπέρβαση. Όπως και την επόμενη χρονιά στον Ολυμπιακό Λαυρίου, που η ομάδα ήταν πάλι πρώτη-τελευταία και καταφέραμε να πλασαριστούμε στις πρώτες θέσεις που οδηγούσαν στη Γάμα Εθνική, με ένα γύρο αίτητο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 7 νίκες και 4 σοπαλίες, κάτι τέτοιο. Πράγματα που από άλλες πολλές τέτοιες στιγμές, οι οποίες δεν μπορώ να τις βάλω στη ζυγαριά, είναι όλες γραμμένες ανεξίτηλα, έτσι, με πολύ ωραία συναισθήματα και το κυριότερο ότι με τα παιδιά, όσες φορές τυχαίνει να συζητάμε, ότι πάντοτε αυτές οι στιγμές μας ενώνουν και μας δείχνουν ότι πόσο σημαντικό είναι στον ποδόσφαιρο να φέρεις εις πέρας κάτι, ένα σκοπό. Φυσικά δεν είναι αποτέλεσμα του προπονητή, είναι όλου του φάσματος, δηλαδή διοίκηση του τρίπτυχου, διοίκηση παίκτες προπονητής, αλλά δεν πάβει να μένει στη μνήμη μας όσα χρόνια και αν περάσουν. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμη το θυμάσαι
ένα που σου έχει μείνει. Λοιπόν, ναι, το έχω ξαναφέρει αυτό με την ΑΕΚ, το παιχνίδι στο Μενίδη. Παρόλο που προηγήθηκε η ΑΕΚ 1-0, καταφέραμε με τον Ντένι τον Ζώνα να σοφαρίσουμε στο 80 και ήταν για μας πραγματικά μια πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Αλλά θυμάμαι και ένα άλλο παιχνίδι που είχε μια ευνοϊκή κατάληξη για την ομάδα μου, κόντρα στο Κερατσίνι, το οποίο είχε στην διάρκεια του αγώνα 5 δοκάρια. Σαφώς καλύτερη εμφάνιση από τη δική μας. Εμείς παίζαμε με πολλά προβλήματα εκείνη την ημέρα. Θέλαμε οπωσδήποτε αποτέλεσμα για να μείνουμε στην κατηγορία και εμείς και το Κερατσίνι. Και καταφέραμε στο 90 να κλέψουμε το παιχνίδι σε εισαγωγικά το κλέψουμε με ένα γκολ από κόρνερ. Με ένα 0 τη στιγμή που είχαμε γλιτώσει από, να μην πω μικρή κουβέντα, πραγματικά από διασυρμού. Ήταν καταπληκτικό το Κερατσίνι εκείνη την ημέρα. Νομίζω ότι τον Βαγγέλη του Λαϊδερά προπονητή. Και μου έκανε εντύπωση πώς αυτή η ομάδα έπεσε. Δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ σπουδαία ομάδα. Ίσως άρχισε να οργανωθεί, δεν ξέρω τι είχε πάει λάθος εκείνη τη χρονιά. Πάντως, εμάς μας έχει μείνει αξέχαστο ότι με 5 δοκάρια καταφέρουμε να φύγουμε νικητές με ένα 0. Και με 10 παίκτες. Ωραία. Πέτρο, τώρα παιδιά, παίκτες που περάσαν από τα χέρια σου. Ποια ονόματα έτσι μπορείς να μου αναφέρεις όσα σου έρχονται τώρα έτσι στη μνήμη? Ναι. Εδώ έτσι κατά ομάδες, ας πούμε, δηλαδή στην Τριγλία σαν πάρα πολλά παιδιά έτσι έχουμε. Δηλαδή χαίρομαι για την εξέλιξη του Βασίλη του Μάντζη που πέρασε, συνεργαστήκαμε, του Αλέξου του Αρναρέλη, του Στράτου Βάρνα, του Βαγγέλη του Τσέπα και τον παλιότερο του Δημήτρη του Σκαφίδα, του Σταμπέλου. Ήταν μια φουρνιά παιδιών πάρα πολύ πετυχημένων και πολύ έτσι καλών παιδιών που είχαμε καταφέρει να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά και με την παρουσία του, αυτή η ομάδα έκανε τρομερές εμφανίσεις και με την παρουσία και του κυρίου Ασλάνογλου, του Στάδη, για να μην μιλάμε για προσωπικά επιτέματα. Ο προπονητής δεν είναι πάντοτε η δική του, ας πούμε, σφραγίδα μόνο. Ο Γιώργος Αποκοστούλης και τώρα την ομάδα την πάει πάρα πολύ καλά. Άνθρωποι που έχουν προσφέρει. Στον Έτος Πάτων είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Στέφανο του Μπασινά, με τον Χρήστο του Γατζούδη που τον είχα και στον Ολυμπιακό Λαβρίου, παίκτες που έχουν παίξει Αλφα Εθνική, τον Ηλία του Παρασκευά, Τσιαβάκος, τρομερή φουρνιά κι αυτή. Σε 45 μάτς εκείνη τη χρονιά η ομάδα είχε μόνο μία ήττα, δηλαδή κύπελλο και πρωτάθλημα, αξέχαστη χρονιά εκείνη. Στον Ολυμπιακό Λαβρίο σημαντικές παρουσίες όπως ο Γιώργος ο Πούλος, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, τα αδέρφια Γιαχάεφ, ο Βαλεντίνο και ο Αλέξανδρος. Θα δικήσω σίγουρα παιδιά, αλλά στη Θήλα Ραφίνας, Ασόπουλος, Μανουσάκης, Χαρακτίδης, τρομεροί παίχτες. Ο Ντόσκας ο Μανώλης που ακόμα αγωνίζεται. Πάρα πολλά, πολύ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Φυσικά στον Απόλλωνα είχα την τύχη να συνεργαστώ με παιδιά υψηλών προδιαγραφών όπως ήταν ο Κώστας ο Χαλκιάς, ο Θανάσης ο Κολτσιδάκης που είναι και συνάδελφος φυσικά τώρα, ο Λαμπριάκος, ο Παπαδημητρίου, ο Δαμίγος ο Αντώνης, σπουδαίοι παίχτες. Και για μένα τύχη σας λέω και πάλι που έτσι με έφερε η συγκυρία να είμαι σε αυτές τις ομάδες και σε αυτές τις στιγμές που μας συνδέανε κάποια επιτυχή γεγονότα για την ομάδα. Τις ομάδες στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά, πολύ καλές αναμνήσεις από την ομάδα των Σουρουμένων. Ήταν μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Τη χρονιά που συνεργαστήκαμε είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια μεγάλη ανανέωση και δεν την ολοκλήρωσα τη δουλειά, διότι προέκυψε μια πρόταση από τον Ολυμπιακό Λαβρίου και με την ευλογία της διοίκησης ήταν Βέλγια Εθνική και μου επέτρεψαν να πάω. Στον Αθηναϊκό είχαμε μια σύντομη συνεργασία με ένα αλλά πολύ ουσιαστική με τον κύριο Φλαμπούρη και με τους δικούντες, τον κύριο Τσιόλη, τον ύμνωστο τον κύριο Μαγκαφουράκη και τον γιατρό μας τον Δημήτρη που ήταν ψυχή της ομάδος, χρόνια πολλά κοντά μας.
Πολύ καλές αναμνήσεις. Στο Χολαργό επίσης οι αναμνήσεις μου είναι πολύ θετικές, ειδικά από την πρώτη μου παρουσία πριν γίνει εξανά, που είχα και τους νέους. Και από τον Απόλλωνα φυσικά που θεωρώ ότι είναι η μεγάλη μου, έτσι, η καλύτερη στιγμή της προπονητικής μου, έτσι, παρουσίας, να μπορώ να εργάζομαι σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Πέτρο, τώρα έτσι να μας πεις και δύο λόγια για την Εθνική Νέων Κοφών, που είσαι τα δύο τελευταία χρόνια από ό,τι μου είπες. Στην αρχή, πέρσι δεν έκανα προπόνηση, ήμουν απεσπασμένος ως τεχνικός σύμβουλος. Βοήθησε κυρίως τα οργανωτικά θέματα, όπως τα είχαν ανάγκη οι άνθρωποι της οργάνωσης των πρωταθλημάτων και κάποιων χορηγιών για να μπορέσουν να βάλουμε την ομάδα σε ένα άλλο πλαίσιο. Και ήμουν λίγο ως εξωτερικός συνεργάτης στα αγωνιστικά θέματα. Αλλά φέτος αποφασίσαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος στην ομάδα νέων. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας τάφησε όλα στις σκέψεις και δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε πολλά πράγματα. Κατάφερα να έχω γνωρίσει τα παιδιά, να έχουμε δουλέψει λίγο μαζί και έχω διαπιστώσει πόσο πολύ αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Αλλά και οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας είναι άνθρωποι που χαίρεσαι να συνεργάζεσαι μαζί τους. Και ανυπομονώ να δούμε αυτή την ομάδα να προλάβει να προπονηθεί, διότι του χρόνου υπάρχει μια διοργάνωση νέων κοφών στην Ευρώπη. Αν όλα τα πράγματα πάνε θετικά και ανοίξουν, πιστεύω να προλάβουμε να οργανωθούμε και να παρουσιάσουμε μια ομάδα πολύ καλή. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν ήθελες να κάνεις και ένα σχόλιο. Έχουμε εκλογές στην ΕΠΣΑ, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, το Μάρτιο. Ναι, το διάβασα να είναι για Μάρτιο. Ναι, η ΕΠΣΑ είναι μια πολύ ιστορική ένωση, από τις πολύ καλά οργανωμένες ενώσεις, και όπως είπα και πριν, είναι η μητέρα των ενώσεων, δεδομένου ότι όλες οι ενώσεις είχαν να πάρουν παραδείγματα οργάνωσης από την ΕΠΣΑ όταν πρώτο γίνανε. Εξακολουθεί να διοικείται από ένα πολύ έμπειρο πρόεδρο και θεωρώ ότι... τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου. Είναι ο Παναγιώτης Δημητρίου, σαφώς, ο οποίος είναι και στην ΕΠΑ, από ό,τι γνωρίζω, και είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικός παράγοντας για την ΕΠΣΑ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θυμάμαι από παλιά και δημιουργούν τα σκάφη. Θυμάμαι τον Δημήτρη τον Στεφανίδη, που είναι εκτελεστικός διευθυντής, νομίζω, στην Ένωση. Άνθρωποι που είχαν βάλει την Ένωση σε μια κοντά στον Κουντουρόπουλο, που έχει την οργάνωση των αγώνων, κάνει τεράστια δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, αφανής ήρωας. Και φυσικά οι παράγοντες των ομάδων που είναι κινητήριο μοχλός της αριστερής ομάδας. Χωρίς τους παράγοντες της Ετάσσο, νομίζω ότι δεν θα μιλάγαμε για ποδόσφαιρο. Και άνθρωποι που δεν είναι, εμείς τουλάχιστον λέμε ότι είμαστε προπονητές και αμοιβόμαστε αυτό που κάνουμε. Οι παράγοντες κάνουν το κέφι τους και πληρώνουν. Δεν έχουν να λαμβάνουν χρήματα πουθενά. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το αιμοδότη του αριστερικού ποδοσφαίρου, έτσι όπως είναι δομημένο στην Ελλάδα. Πάντως και η διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής και ο πρόεδρος, ο κύριος Δημήτρης Γιαρένης, ξεκίνησαν φέτος νωρίς τα πρωταθλήματα. Ναι, και δικαιώνεται. Στην αρχή είχαμε μια κουβέντα το καλοκαίρι ότι θα είναι δύσκολο να μαζευτούν οι αυτοδιοικητικές ομάδες τόσο νωρίς. Αλλά το σκεπτικό του σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε επανέλθει και θεωρώ ότι δικαιώθηκε, γιατί αν τώρα δοθεί το πράσινο φως να ανοίξουμε ακόμα και αρχές Μαρτίου, ίσως η ξανά προλάβει να ολοκληρώσει τα πρωταθλήματά της. Σε αυτό το κομμάτι πραγματικά του βγάζω το καπέλο, ήταν είχε δίκιο. Βέβαια, η ένστασή μου υπάρχει για τις αεραστηριακές ομάδες ότι θα πρέπει να αρχίσουν λίγο πιο αργά τα πρωταθλήματα για ευνόητους λόγους. Εκτός από αυτή τη συγκυρία που είναι καιρό αποπόνητη και θα πρέπει να τους φέρουμε γρήγορα κοντά στα γήπεδα για να προλάβουν να κρατήσουν την αθλητική τους ταυτότητα και υπόσταση σαν άνθρωποι.
Πάντως θα πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια έτσι, στα σωματεία, διότι και αυτά θα έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να βρει τρόπους η πολιτεία να ενισχύσει τις ομάδες, να τους απαλλάξει από όσο γίνεται περισσότερα έξοδα για να μπορέσουν, γιατί δεν έχουν εισιτήρια, δεν έχουν χορηγίες πλέον αφού όλες οι επιχειρήσεις είναι κλειστές. Δεν έχουν τις πηγές εσόδων που θα τους κρατήσουν έτσι με διάθεση κοντά και θα πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους να ενισχύσει τις ομάδες. Είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Και κοινωνικό έργο. Κλείνοντας το δικό σου μήνυμα στους συναδέλφους σου προπονητές, αλλά και σε όλους όσους ασχολούνται με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής. Ποιο είναι το μήνυμα του Προέδρου του Συνδέσμου Προπονητών Ανατολικής Αττικής, Πέτρου Τσιγκούλη? Σαφώς η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Το πρώτο μήνυμα ότι με την υγεία δεν πρέπει να παίζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να έχουμε διασφάλιση και σωστή επιστροφή όταν ανοίξουν τα γήπεδα. Υπομονή. Η διάθεση να μην χαθεί και να παραμείνουμε κοντά στο ποδόσφαιρο και μετά τον κορονοϊό και να το θυμόμαστε σαν μια κακή παρένθεση. Πάντως θα πρέπει να νιώθεις και λίγο άβολα, έτσι, μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση. Ναι, πραγματικά. Είμαστε σαν ψάρια έξω από τα νερά μας, Τάσο. Δηλαδή, εμένα πραγματικά η ζωή μου είναι συνεφασμένη με το γήπεδο, συνδεμένη, δεν με χωράει τόπος και πολλοί συναδέλφοι το συζητάμε και έχουν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα, έχουν μια στέρηση του γήπεδου και το έχουμε ρίξει σε άλλες δραστηριότητες. Γελάω γιατί είχαμε εδώ μια μικρή έτσι, συζήτηση με την κόρη μου, έφτιαχνα κάποια αγγλικά του κουταλιού κάποια μέρα και γελούσε γιατί λέει ο Μπάσος δεν έχει προπόνηση. Ανακαλύπτει άλλα ταλέντα. Τι να κάνουμε, δεν μας χωράει τόπο πραγματικά. Κάνουμε υπομονή και περιμένουμε. Ωραία, Πέτρο, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις. Τόσο να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα με την ευκαιρία που μου έδωσε αυτό το βήμα. Ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους προπονητές για την πραγματική τους έτσι διάθεση να σταθούν δίπλα στις ομάδες. Βλέπω στέλνουν προγράμματα, στέλνουν, μιλάνε κάθε μέρα με τους ποδοσφαιριστές και προσπαθούν να τους κρατήσουν σε γρήγορση, τους δίνουν ελπιδοφόρα μηνύματα, με τους παράγοντες που προσπαθούν να κρατήσουν τις ομάδες τους όσο γίνεται λειτουργικές και να, όταν δοθεί το πράσινο φως, να μπορέσουμε να ξαναεπανακινήσουμε, που θα είναι δύσκολο, δεν θα είναι εύκολο για πολλούς λόγους. Και κοινωνικούς και οικονομικούς και ψυχολογικούς. Και να ευχηθώ να τελειώσει αυτό το πράγμα. Όπως ευχόμαστε όλοι να τελειώσει με τις λιγότερες ανθρώπινες απώλειες, γιατί εμείς μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αλλά έχουν χαθεί άνθρωποι. Χάνονται κάθε μέρα άνθρωποι και αυτό δεν πρέπει να το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Νομίζω ότι είναι το πρωταρχικό. Και θα πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα με αυτή την πανδημία και την ιστορία αυτή που οδηγεί όλους τους λαούς και όλες τις χώρες σε δύσκολα μονοπάτια και για την επόμενη μέρα όσον αφορά την επανεκκίνηση. Ωραία, Πέτρο, ευχαριστούμε και μακάρι να μπορέσουμε να τα πούμε στο γήπεδο της Παιανίας όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Υγεία πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.